Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2019 μπορεί να έχουμε κάποιες καλές μέρες έξω και να έχουμε λίγο ζέστη, αλλά μην ξεγελιέστε, ακόμα στο χειμώνα βρισκόμαστε, κρύο κάνει, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξαναπέσουν, τα έρπετα είναι ακόμα σε χειμερή ανάρκη, γι' αυτό και δεν τα έχετε δει το τελευταίο διάστημα, τα φυτά επίσης είναι σε ανάρκη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς ξεχειμωνιάζω τα τροπικά φυτά μου. Είμαι τυχερός λοιπόν, βρίσκομαι σε όροφο διαμέρισμα, δεν έχουμε άλλους δηλαδή να ενοχλούνται. Έχουμε και ευρύχωρα κλιμακοστάσια σε αυτή την πολυκατοικία, με παράθυρα που φέρνουν φως, οι θερμοκρασίες είναι σταθερές, από 10 μέχρι 16 βαθμούς, όταν κάνει κρύο μπορεί να πέφτει παρακάτω, αλλά ποτέ δεν πλησιάζει στο 0. Τα φυτά ξεχειμωνιάζουν εδώ χωρίς πολύ νερό, μερικά δεν τα ποτίζω καθόλου για 3 μήνες. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι. Έχω και πολύ χώρο, έχω και τη σκάλα αυτή που πάει πάνω και την άλλη που πάει κάτω, μπορώ να τις γεμίσω, κανείς δεν δίνει σημασία. Εδώ κάτω λοιπόν είναι το Κίκας Ρεβολούτα, που κανονικά αντέχει το κρύο, αλλά επειδή στις αρχές του Ιανουαρίου είχαμε στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ παγωνιά και χιονόπτωση, για καλό και για κακό, επειδή είναι σε μικρή γλάστρα, το έφερα μέσα. Η Βίσκος, έπεσε και το φύλλο του. Hibiscus Rosa Sinensis, λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά την άνοιξη θα πάρει μπρος. Και εδώ είναι τα πολλά. Εδώ. Έχει μαραθεί αρκετά, αλλά ακόμα είναι πράσινο. Είναι το Delosperma Bosseranum. Το παχύφυτο. Το οποίο συνήθως χάνει όλα τα κλαδιά του την άνοιξη και βγάζει καινούρια. Εδώ έχει και καρπούς με σπόρια. Δίπλα είναι ο Pinus Cactus. Εκκοινόψεις Lagerniformis ή αλλιώς Trichocereus Bridgesi. Ο οποίος έχει μεγαλώσει πολύ, η ρίζα δεν του φτάνει, γιατί είναι και μεταλλαγμένη μορφή του είδους, είναι το monstrous που λέμε. Κάνει πολλά μικρά κλαδιά αντί να γίνει ένα ψηλό. Με πολύ στενή σύνδεση το ένα με το άλλο και έτσι η ρίζα δεν φτάνει και έτσι πρέπει να κόψω μερικά. Όποιος θέλει δηλαδή, μπορεί να πάρει αυτό εδώ το κομμάτι όλο, μάλλον θα το κόψω. Θα δω τι θα γίνει. Εδώ λοιπόν είναι ο γνωστός μας Trichocereus Bridgesi, Trichocereus Pazzanoi, ο κάκτος των 4 ανέμων, με το νέο όνομα του Echinopsis Pazzanoi, αλλά πιο πολλοί Trichocereus τον ξέρουν, που θυμάστε ότι καταστράφηκε από τον αέρα το Σεπτέμβριο, είχε γίνει 1,70 κάτι σε ύψος και τώρα έχει κοπεί αρκετά, μπορεί να τον κόψω ακόμα λίγο. Η γλάστρα του εδώ έχει λίγο χαλάσει, αλλά δεν πειράζει, δείτε τον. Εδώ πάνω μπορείτε να δείτε και το εσωτερικό του πως είναι, εδώ είναι το ξύλο του, αυτό το δαχτυλίδι και όλο αυτό είναι ο φλοιός που μέσα αποθηκεύει νερό. Έχει στεγνώσει, μπορεί να το κόψω ακόμα λίγο, να το παραπλασιάσω, αλλά μάλλον θα το μεταφυτεύσω και θα βγάλει πολλά κλαδιά γύρω γύρω και θα μεγαλώσει. Εδώ λοιπόν είναι τα μικρά. Αντέχουν στο ελαφρύ κρύο όλα αυτά και δηλαδή λίγες μέρες κάτω από το 0, αν το χώμα τους είναι ξηρό δεν θα τα πειράξει, αλλά επειδή είχε τόσο κρύο φέτος τα έχω κρατήσει αρκετά μέσα. Εδώ λοιπόν είναι ένας από τα αγαπημένα μου, η παρόντια Leninghausi, έχει μεγαλώσει. Καινούριο αυτό, Trichocereus Peruvianus ή Echinopsis Peruvianus με το νέο όνομα, μόνστρα και αυτό, σαν το Pinus Cactus αλλά με αγκάθια. Πίσω εδώ, Stenocereus Undatus, αυτός αντέχει λιγότερο το κρύο, επειδή ήταν ένα χρόνο περίπου σε σκιά, δεν τον πρόσεχα πολύ, δεν μεγάλωσε, αλλά τώρα θα μεγαλώσει. Και εδώ κάτω έχει πέσει ανάποδα, να το εμβολιασμένο γυμνοκαλύκιο,
ο κόκκινος κάκτας που θέλει μεταφύτευση γιατί ολοπέφτει. Αλλά κάκτη, είναι χειμώνας, είναι. Δεν έχουν θέμα. Εδώ είναι η αγαπημένη μου, η αραουκάρια. Αραουκάρια χετεροφύλλα. Αυτό το πανάρχιο είδος κονοφόρου με το τέλειο σχήμα. Την άνοιξε και αυτό θα μεγαλώσει, αυτή ήταν η κορυφή της. Τέλειο δεντράκι. Και τέλος, εδώ, καλανχόη θυρσιφλόρα που ο αέρας την έχει καταστρέψει εδώ και 2 χρόνια και είναι έτοιμη να ανθίζει. Αυτό το ανθοφόρο στέλεχος έχει ταλαιπωρηθεί, γυρνάει μία από εδώ, μία από εκεί. Κάποια μπουμπούκια έχουν ξεραθεί, αλλά πιστεύω θα ανοίξουν. Έλεγα να τη φέρω μέσα στο σπίτι να έχει ζέστη να ανθίσει, αλλά δεν μπορούσα να τη στηρίξω καλά. Και έτσι την άφησα εδώ, για να περιμένει την άνοιξη και τότε που θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και ο μεταβολισμός της. Πιστεύω πως θα πάρει μπρος και θα ανοίξουν τα μπουμπουκάκια. Αυτό το είδος μετά ξεραίνεται αφού ανθίσει. Είναι μόνο καρπικό, δηλαδή ζει μέχρι την ανθοφορία και την καρποφορία. Αυτά ήταν λοιπόν όλα. Και έχω και τα άλλα που είναι έξω, που αντέχουν το κρύο. Την άνοιξη που θα ξεκινήσουν την ανάπτυξη και όλα θα είναι καλά, θα τα δείτε καλύτερα. Αυτά λοιπόν από μένα. Θα θαυμάστε και λίγο την αραουκάρια. Νάτι. Γεια σας.